Τι απορροφήθηκε, ούτε το 10%. 22 εκατομμύρια ευρώ υφέρονται από τις πρώτες υπεραμβέσεις. Συγκεκριμένη στόχευση και συνέργειες απαιτεί το τουριστικό προϊόν της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Αυτά ήταν μόνο δύο από τα σημαντικά συμπεράσματα που βγήκαν από την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού της περιφέρειας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που έγινε στο νησί της Ζακύνθου. Την παρουσίαση έκανε ο τεχνικός σύμβουλος της περιφέρειας Γιώργος Δρακόπουλος. Συζητήθηκε το κυρίαρχο στοιχείο που προωθεί η περιφέρεια για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αναβάθμιση των υποδομών, τομείς στους οποίους η Ζάκυνθος πρέπει να εργαστεί για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρότι τα στοιχεία των τελευταίων 4 ετών για όλα τα Ιωνια νησιά και τη Ζακύνθου συμπεριλαμβανομένης είναι εκπληκτικά και ποσοτικά και ποιοτικά και μάλιστα έχουμε έκρηξη των επενδύσεων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ, η οικοδομική δραστηριότητα στα Ιωνια νησιά είναι σύν 35%. Η έρευνα και η μελέτη είναι απαραίτητα πράγματα για να προχωρούν για τα επόμενα βήματα. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδωσαν χρήσιμα στοιχεία και σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού σε κάθε περιοχή. Το κρίσιμο όμως δεν είναι η μελέτη τα συμπεράσματα, είναι η δυνατότητα, πιθανότητα υλοποίησης. Και εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση για το ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία, ελπίζω να το κάνει η περιφέρεια, σε συνεργασία πάντα με τους δήμους και τον ιδιωτικό τομέα, διότι αν δεν συνεργαστούν όλοι μαζί, δεν θα προχωρήσει. Για να τονίσω τη σημασία της συνεργασίας, το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι διεθνές. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού λένε ότι όλοι πρέπει να πάρουν έξτρα δόσεις από βιταμίνη C. Cooperation, collaboration, coordination, εξού και το C, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε. Απαραίτητο στοιχείο είναι η συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και η συζήτηση με τους φορείς του τουρισμού αναφορικά με τις προτάσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, συζητήθηκε η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος. Πρέπει να αποφασίσουμε τι φορέα θέλουμε να κάνουμε. Αν όμως αυτός ο φορέας δεν στηρίζεται στην διαχείριση από ιδιώτες και στηρίζεται απλά στην περιφέρεια ή στον Δήμο, νομίζω ότι θα έχουμε άλλη μια αποτυχία όπως τόσα χρόνια έχουμε. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, η Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η Πρόεδρος Ξενοδόχων Ζακύνθου, Περιφερειακή Σύμβουλη και εκπρόσωποι του Ξενοδοχειακού και Τουριστικού Κλάδου.